Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι ένα επεισόδιο με twist. Γιατί όλες οι συνταγές θα έχουν κάτι τι παραπάνω που πραγματικά θα τις απογειώσουν. Ξεκινώντας, θα φτιάξουμε μπουρίτος. Έχετε συνηθίσει να τα τρώτε με καυτερές σάλτσες, ρύζια, πολλά τυριά, πικάντικα. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πιο μεσογειακό, κάτι πιο πολύ στα μέτρα σας. Θα φτιάξουμε μπουρίτος με κοτόπουλο και πέστο. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε αγκινάρες, τώρα περιμένετε να πω αλαπολίτα, αλλά χωρίς πολίτα. Θα κάνουμε το twist και ουσιαστικά θα φτιάξουμε τις πιο νόστιμες αγκινάρες που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Πώς? Με κάρι πικάντικες. Σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα ωραίο πικάντικο πράσινο κάρι και να απογειώσετε πραγματικά αυτό το υλικό. Για τέλος, ένα γλυκό που το όνομά του νομίζω είναι twist από μόνο του. Μία στριφτή σοκολατόπιτα με καραμέλα και μπισκότο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε! Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, μπουρίτος με κοτόπουλο και πέστο. Μια φανταστική συνταγή, θα σας βγάλει πραγματικά από τη δύσκολη θέση κάποιες φορές που δεν ξέρετε τι πρέπει να φτιάξετε για πρώτο ή για κυρίως ή για σνακ. Και όντως φτιάχνετε μόλις σε 5 με 10 λεπτάκια. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα μπουρίτος με κοτόπουλο και σάλτσα πέστο θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλου, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, χυμό από ένα λάιμι λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα πέστο, μία σκελίδα σκόρδο, 70 γραμμάρια κάσιους, 50 γραμμάρια φύλλα βασιλικού, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο και 50 γραμμάρια γραβιέρα. Για τη σύνθεση, 340 γραμμάρια πίτες χορταρικών σφαντές αρτόπουλος, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 1 αβοκάντο και 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό. Για το σερβίρισμα, ρόκα και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τηγανάρα, αντικολλητική, πάνω στη φωτιά. Και από τη στιγμή που έχετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, να θυμάστε ότι πραγματικά η συνταγή θα μειωθεί περίπου ο χρόνος στη μέση. Γιατί το φυσικό αέριο μας γλιτώνει από πάρα πολλά έξοδα. Εγώ μαγειρεύω με φυσικό αέριο Zenith, που είναι μια αποδοτική πηγή ενέργειας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα νοικοκυριό. Οπότε, έχουμε φυσικό αέριο, τέλεια, μας βοηθάει, τέλεια, είναι οικονομικό, τέλεια και το πιο σημαντικό, φτιάχνουμε πιο τέλειο φαγητό. Πάμε να πάρουμε τώρα το κοτόπουλο από το ψυγείο. Και έχω 2 φιλετάκια κοτόπουλο. Εννοείται πως για τους λάτρεις του μπουτιού, μπορεί να βάλουν και μπουτάκι. Θα φορέσω τα γαντάκια μου εδώ. Και όπως βλέπετε, ήδη σε 20 δευτερόλεπτα το τηγάνι μου καίει. Αυτό είναι φανταστικό. Μπελέσι. Το καταλαβαίνεις, έτσι? Γιατί όντως, πολλές φορές όταν φτιάχνουμε φαγητό, δεν καταλαβαίνουμε ότι άμα δεν καίει πραγματικά το τηγάνι και ρίξουμε το κρέας ή τα λαχανικά μας πάνω, περισσότερο κακό κάνουμε παρά καλό. Δεν μαγειρεύουμε τα φαγητά, τα βράζουμε. Καλύτερα να βάλουμε ένα μπολ με νερό βραστό και να τα βράσουμε αντί για να κάνουμε την όλη διαδικασία. Οπότε θέλουμε πραγματικά να καίει το τηγάνι. Τώρα, έχω 2 φιλετάκι κοτόπουλο και έτσι όπως είναι, θα κόψω το κοτόπουλό μου σε ωραίες φετούλες. Εδώ. Δεν θέλω να τις κόψω πάρα πολύ λεπτές. Θέλω να έχω δάγκωμα. Οπότε κοίταξε. Κόβω εδώ. Και αυτό που θέλω να θυμάστε πάντα μα πάντα για να είναι το κοτόπουλο πιο μαλακό, ποτέ μα ποτέ να μην το κόβεις το φιλέτο. Φίλε, μπελέσει έτσι. Γιατί όταν το κόβουμε έτσι, οι ίνες είναι οριζόντιες, οπότε το κοτόπουλο γίνεται πιο σκληρό. Ενώ άμα το κόβουμε κάθετα, εδώ βλέπεις, σπάμε τις ίνες του κοτόπουλου και είναι 2 φορές με 3 φορές πιο μαλακό το κοτόπουλο. Εντάξει? Okay. Αυτό ήταν χρήσιμο. Νομίζω θα το χρησιμοποιήσεις, έτσι δεν είναι? Καλώς. Θα το πεις σήμερα στη γυναίκα σου? Σήμερα κιόλας. Ωραίος. Λοιπόν, έκοψα το κοτόπουλό μου, μαχαίρι πάει πίσω. Τα γάντια πάνε στα σκουπίδια, εδώ και εδώ. Λαδάκι, αλάτι και πιπέρι. Ρίχνω το λαδάκι μου. Εδώ. Το κρατάω και στην άκρη γιατί το χρειαστώ για να κάνω το πέστο μου. Αλάτι. Πιπέρι. Και το πιο σημαντικό για να πετύχετε ένα σωστό ψήσιμο στο κοτόπουλο, ποιο είναι, Μπελέση, το είπαμε πριν. Το τηγάνι, να είναι καυτό. Άνα, γεια σου. Σε περίπτωση που δεν είναι καυτό, βλέπεις ότι έχω αρκετή ποσότητα από κοτόπουλο, τι θα κάνω? Δεν θα το βάλω όλο μαζί. Δηλαδή, άμα δεν καίει πολύ το τηγάνι μου, δεν έχω φυσικό αέριο, δεν έχω καλό τηγάνι, τι κάνω? Βάζω λίγο-λίγο το κοτόπουλο. Θα το ψήσω σε 2-3 δόσεις. Τώρα, φροντίζω το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι να πάει παντού. Εντάξει,
Σπάνια βλέπω εκπομπές μου στην τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ντρέπομαι να με βλέπω. Αλλά τελικά, αυτό που μου λέτε ότι λέω όλη την ώρα εδώ, το έχω παρατηρήσει. Λέω πάρα πολλές φορές εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ. Δεν ξέρω πώς, αυτό είναι καινούριο. Κάθε σεζόν, να ξέρετε, έχω καινούριες ατάκες, καινούριες συνήθειες. Την πρώτη σεζόν είχα το σοβαρή επιχείρηση, τώρα έχω το εδώ, εδώ, εδώ. Του χρόνου δεν ξέρω τι μπορεί να έχω. Πολλές φορές μου λένε ότι χρησιμοποιώ το όνομα Μπελέσης. Τις έχουν μάθει όλοι. Μπαίνω στο ταξί, δώσω χαιρετίσματα στον Μπελέση. Πάω στο περίπτερο, δώσω χαιρετίσματα στον Μπελέση. Ναι, πάω σε φίλους μου, δώσω χαιρετίσματα στον Μπελέση. Και γενικά ο Μπελέσης καταλαβαίνετε πως για τον χρόνο λέει άμα ρωτάς στην εκπομπή πρέπει να πλερώ. Του λέω ρε Μπελέση, λέει δεν με νοιάζει, είμαι ένα στάρ πια. Του λέω δεν γίνεται αυτά που λες. Δηλαδή αν είναι δυνατόν αφού εμείς σε βοηθήσαμε να γίνει στάρ. Και τι είπες Μπελέση εκείνη την ώρα? Α, ότι είχε άστρο, αυτό είπε. Θα γινόταν ούτως ή αλλιώς. Όπως βλέπετε, το γεγονός ότι η φωτιά μου είναι πάρα πολύ δυνατή βοηθάει στο να μην βράσει το κοτόπουλο και κοιτάξτε εδώ, να πάρει χρώμα κατευθείαν. Σε 20 δευτερόλεπτα από τη μία μεριά και 20 δευτερόλεπτα από την άλλη θα έχω πάρει ωραίο χρώμα, αλλά χρειάζεται να ψήσω το κοτόπουλο γιατί έχω χοντρά κομμάτια. Τώρα, όση ώρα ψήνει το κοτόπουλο εδώ πέρα, πάμε να ετοιμάσουμε ένα πέστο. Είπα σήμερα το πέστο να το κάνω χωρίς μίξερ, Μπελέση, πειράζει? Εμένα προσωπικά όχι. Μπορεί όντως κάποιοι να μην έχετε καν μίξερ στο σπίτι, σίγουρα έχετε ένα γουδί. Γι' αυτό το λόγο θα πάρω μία σκελίδα σκόρδο, θα τη βάλω μέσα. Θα προσθέσω πριν βάλω το λάδι, τα κάσιους. Το πέστο πάντα το κάνω με κάσιους, Μπελέση. Σου έχω πει το γιατί? Όχι, και θέλω να μάθω. Γιατί είναι πολύ πιο οικονομικά από το κουκουνάρι. Δηλαδή το κουκουνάρι είναι πανάκριβο. Και για να φτιάξεις έτσι μία γενναιόδορη ποσότητα από πέστο για μακαρονάδα, πρέπει να δώσεις ένα σκασμό λεφτά. Το κάσιους μου δίνει το αποτέλεσμα που θέλω. Είναι πάρα πολύ γλυκό και πάρα πολύ ωραίο. Θυμίζει λίγο κουκουνάρι. Αλλά βέβαια, οτιδήποτε άλλο ξηροκαρπό έχουμε στο σπίτι, καρύδι, αμύγδαλο ή οτιδήποτε μας αρέσει σε ξηροκαρπό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε ένα πέστο. Λοιπόν, στην αρχή πάντα σπάω το σκόρδο μαζί με τους ξηρούς καρπούς, γιατί άμα βάλω το λάδι από την αρχή μέσα, τι θα γίνει, Μπελέση? Θα πρέπει να αλλάξω μπλούζα στην επόμενη συνταγή και δεν θέλω. Θα γυρίσω το κοτόπουλο μου από την άλλη. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Έβαλα δύο φιλέτα, γέμισα το τηγάνι μου και επειδή έκαιγε φωτιά, κατάφερα τελικά να κάνω ένα πολύ ωραίο κοτοπουλάκι. Δίνοντας το χρώμα και ψήνοντας το γρήγορα, γιατί πάμε real χρόνο, το βλέπετε, θα φροντίσω το κοτόπουλο να μην στεγνώσει και να είναι νόστιμο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ. Κάσιους και σκόρδο μαζί μέσα. Πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Το επόμενο υλικό που θα βάλουμε είναι τι? Βασιλικό. Βασιλικός. Θες να πεις κανένα τραγούδι με το βασιλικό ή όχι? Ακόμα και παρεμία. Για πες. Κοντά στο βασιλικό που δίνουν την κάθρα. Στην αφιερώνω. Τίποτα. Λοιπόν, που θες και αύξηση του χρόνου δεν τρέπεσαι. Θα του δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάτε. Θα του ρωτήσω στο τέλος της ζώνης. Πες μου παιδί μου, τι αποκόμισες από το Kitchen Lab φέτος? Σαν το χλαπάτσα. Όχι, θα έρθει σαν το χλαπάτσα και θα πει έμαθα να φτιάχνω πέστο στο γουδί. Λοιπόν, οπότε θέλω να καταλάβεις τι έχω κάνει Μίτσο για να κάνουμε σωστά το πέστο. Σκόρδο, ξηρό καρπό, τα μυρωδικά που θέλω να βάλω, είτε είναι μαϊντανός, θυμάρι, κόριανδρος, βασιλικός, εστραγγόν, ό,τι μου αρέσει και παίρνω μια σφιχτή πάστα. Και τώρα ήρθε η ώρα να αραιώσω την πάστα με τι? Με λαδάκι και τυρί. Το τυρί είναι προαιρετικό, άμα θέλουμε βάζουμε, άμα θέλουμε δεν βάζουμε. Και με αυτόν τον τρόπο στο γουδί, να ξέρετε ότι συνήθως μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο light. Γιατί το μίξερ, άμα δεν βάλουμε πολύ λάδι μέσα, δεν μπορεί να χτυπήσει το πέστο. Οπότε συνήθως το παρακάνουμε λίγο στο λάδι για να μπορέσει να χτυπήσει το μίξερ. Ενώ άμα το κάνουμε το πέστο στο γουδί, βάλαμε ελάχιστο ελαιόλαδο, κοιτάξτε εδώ. Και ουσιαστικά έχω ετοιμάσει το πέστο μου με πολύ λιγότερες θερμίδες. Τώρα, το τυρί που θα βάλουμε εξαρτάται. Άμα έχετε παρμεζάνα, βάλετε παρμεζάνα. Άμα έχετε κάποιο άλλο τυρί, δεν με πειράζει, βάλετε κάποιο άλλο τυρί. Και αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι το πέστο τελικά χρειάζεται ένα γουδί, πολύ αγάπη και να βάλετε τα υλικά που πραγματικά σας αρέσουν. Θέλω ξηρό καρπό που μου αρέσει, θέλω τυρί που μου αρέσει, λίγο σκορδάκι και μυρωδικά που μου αρέσουν. Λοιπόν, το πέστο μου είναι έτοιμο και το κοτόπουλο μου είναι και αυτό έτοιμο, οπότε το μόνο που θα κάνω είναι να πάρω ένα λεμονάκι ή ένα lime, ό,τι έχετε βάλτε, επειδή θα το κάνω έτσι λίγο πιο, να το πω έτσι, λατινοαμερικάνικο σήμερα. Θα ρίξω λίγο lime. Το lime γιατί το ρίχνουμε, Μπελέση? Τι το ρίχνουμε?
Δύο λόγοι. Για ένα. Ο πρώτος λόγος είναι βέβαια για να προσθέσουμε οξύτητα και γεύση στο κοτόπουλό μας, γιατί του πάει πάρα πολύ το λεμονάκι. Και ο δεύτερος λόγος είναι στο σβήσιμο να δημιουργήσει ατμούς, έτσι, και να ψήσει μέχρι μέσα το κοτόπουλο σε περίπτωση που δεν έχει ψηθεί. Το πιάνεις. Άμα δεν έχουμε lime, μπορούμε να ρίξουμε λίγο νεράκι και ίσα να το αφήσουμε να ατμίσει. Του δίνει πάρα πολύ ένταση και άμα δεν έχει ψηθεί το κοτόπουλο, με αυτή την υγρασία που ρίξαμε μέσα, θα ψηθεί μέχρι μέσα. Το πιάσες. Ωραίο tip κι αυτό. Yeah. Δηλαδή σήμερα σε έχω γεμίσει με tip, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, βγάζουμε από τη φωτιά, θα το αφήσω αυτό στην άκρη γιατί το χρειαστώ και θα ρίξω λίγο από το πέστο μου μέσα. Εδώ. Και εδώ. Και τι θα κάνω. Θα ανακατέψω το πέστο μαζί με το κοτόπουλο. Επειδή συνήθως έχουμε συνηθίσει το πέστο πάντα να είναι μία πάστα πράσινη και να καλύπτει ομοιόμορφα το κοτόπουλο, το έχουμε συνηθίσει. Ξέρεις τι εννοώ, Μπελέση. Να σου πω ότι το πέστο το κανονικό έχει αυτή εδώ την υφή που βλέπετε εδώ πέρα. Δηλαδή όλα φαίνονται σε μεγάλα κομμάτια και διάσπαρτα. Δηλαδή βλέπεις τον ξηροκαρπό, βλέπεις το βασιλικό, βλέπεις όλα τα πράγματα και το πέστο το κανονικό να θυμάστε ότι είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε έχω κάνει ένα κοτόπουλο με πέστο, γευστικότατο, το έχω εδώ πέρα και πάμε να ετοιμάσουμε τα μπουρίτος μας. Για να φτιάξουμε τα μπουρίτος μας θέλουμε πολύ καλές πιτούλες. Και σήμερα, όπως σας είπα, επειδή θέλω να το κάνω πιο Mediterranean, πιο μεσογειακό, δεν θα πάρω τις κλασικές πίτες που χρησιμοποιούν για μπουρίτος, αλλά θα πάρω πίτες χορταρικών σφαντές αρτόπουλος. Μια παραδοσιακή λεπτοζυμωμένη πίτα με σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Δηλαδή, δεν παίρνουμε την απλή πίτα, έχουμε βάλει όλα τα μυρωδικά μέσα και ουσιαστικά το αποτέλεσμα βγαίνει πολύ πιο ελληνικό. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα ανοίξω τη συσκευασία μου. Και νομίζω ότι όλοι ήδη αρχίζουν έτσι λίγο να λιγουρεύονται την όλη φάση. Γιατί ξέρουν ότι έχω και πολύ κοτόπουλο και πολλές πίτες και θα φτιάξω πάρα πολλά μπουρίτος. Οπότε βγάζω τις πίτες μου εδώ. Μία, δύο, θα τις γυρίσω από εδώ. Εδώ και εδώ. Πέντε. Να φέρω λίγο γιαουρτάκι από το ψυγείο. Και για να το κάνω λίγο πιο light. Όχι τίποτα άλλο. Όχι, θα στο κάνω πάρα πολύ light, φίλε. Λίγο γιαουρτάκι. Άμα εντάξει δεν σας νοιάζουν οι θερμίδες, μπορείτε να βάλετε τυρί κρέμα για γιαούρτι. Αλλά γιατί να προσθέσουμε θερμίδες, 2% γιαουρτάκι. Εδώ, κοιτάξτε εδώ η υφή που έχει το ελληνικό γιαούρτι. Δεν καταλαβαίνετε γιατί σε όλο τον κόσμο το αγοράζουμε. Εμείς το έχουμε έτοιμο και νομίζουμε ότι όλα τα γιαούρτια είναι έτσι. Πας και παίρνεις γιαούρτι απ' έξω και είναι νερομπλούκι, νεροζούμι. Το βάζεις πάνω στην πίτα και κατευθείαν γίνεται νιανιά. Ενώ εμείς έχουμε το ωραίο στραγγιστό ελληνικό γιαουρτάκι μας που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έκανα και promotion την ελληνική κουζίνα, με είδες, Μπελέση, έτσι. Λοιπόν, πρώτο υλικό που βάζω είναι το γιαούρτι. Στη συνέχεια τι θα βάλουμε, Μπελέση. Το κοτόπουλο. Να βάλουμε λίγο κοτόπουλο. Εδώ. Ξέρεις πόσο πρωτεΐνη έχει το κοτόπουλο. Για πες. Τα 100 γραμμάρια κοτόπουλο μας δίνουν 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Δηλαδή, όσο είναι το maximum που μπορούμε να απορροφήσουμε σε ένα γεύμα. 100 γραμμάρια πρωτεΐνης. Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε παραπάνω. 100 γραμμάρια κοτόπουλο, ξέρεις πόσο είναι. Περίπου μισό φιλέτο. Οπότε ουσιαστικά με το κοτόπουλο που σας έχω δώσει για τη συνταγή, περίπου μαζί με τους ξηρούς καρπούς και όλα τα υπόλοιπα, διατροφικά καλύπτουμε πλήρως το κάθε μπουρίτο με όλες τις θερμίδες και την πρωτεΐνη που πρέπει να πάρουμε στο γεύμα. Το πιάσες, Μπελέση. Να μην. Πού έχω βάλει λιγότερο, έχω βάλει λιγότερο εδώ. Και έχω βάλει και λιγότερο εδώ. Να ρίξω από πάνω το πέστο. Ξαναλέω ότι το πέστο έχει συνηθίσει να το βλέπετε στο μίξερ και από μένα. Να σου πω ότι το πέστο, η πραγματική του υφή είναι αυτή. Είναι κάπως έτσι. Να το κάνουμε λίγο πιο healthy γιατί έχουμε πρωτεΐνη, σωστά. Γιαούρτι, κοτόπουλο, ξηρούς καρπούς, τα πάντα όλα. Έχουμε υδατάνθρακα, πολύ καλό από τις πιτούλες μας. Και το μόνο που μας λείπει είναι τι, ένα καλό λιπαρό. Οπότε, λίγο αβοκάντο, εδώ. Και για να μην τα ρεποριόμαστε, έτσι όπως είναι, εγώ παίρνω και ρίχνω ωραίες μικρές κουταλίτσες από αβοκάντο. Εδώ και εδώ. Να υπάρχει το αβοκάντο, μας αρέσει. Δεν είναι φανταστική πρόταση. Κάποια στιγμή που θες να φας κάτι light και γρήγορα, ακόμα και για πρώτο δεν μπορείς να το βγάλεις σε ένα τραπέζι αυτό. Λοιπόν, ρόκα ή βασιλικό θες από πάνω. Έχω και τα δύο. Κανοτιμήσω βασιλικό. Βασιλικό. Καλύτερα. Θες ρόκα εσύ. Ναι. Θα σου βάλω σε ένα ρόκο εδώ πέρα. Πάρε λίγο στέλιο. Ωραίος. Και πάμε να τη λήξουμε. Πολύ απλά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
Παραδοσιακά, ε. Δεν έχουμε απ' έξω θεαματικά πράγματα. Το θεαματικό βρίσκεται από μέσα. Περισσότεροι κοιτάζουν να κάνουν θεαματικό τα απ' έξω και από μέσα δεν έχει καμία ουσία. Εμείς πάντα μα πάντα, αυτό που δίνουμε σημασία είναι στην ουσία, φίλε Μπελέση. Δεν το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια που δουλεύεις εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρω. Εδώ. Αυτό θα το αφήσω ανοιχτό. Αυτά θα τα κόψω. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ρε φίλε, είναι ωραίο φαγητό. Και είναι και ολοκληρωμένο φαγητό. Πάντα μα πάντα, περισσότερες φορές, όταν κάνουμε ένα φαγητό στο Kitchen Lab, υπολογίζουμε όλα αυτά που σας λέω πριν. Υδατά, άνθρακα, λιπαρά, πρωτεΐνες. Μου αρέσει πάρα πολύ να σας προτείνω κάτι που είναι ολοκληρωμένο. Εσείς βέβαια δεν το ξέρετε, αλλά γενικά φροντίζω πάντα μα πάντα να παίρνετε διατροφικά οτιδήποτε χρειάζεστε από το φαγητό που δείχνουμε εδώ πέρα. Βέβαια, στα γλυκά δεν ισχύει πάντα, γιατί παίρνουμε περισσότερο ζάχαρη, λιγότερο πρωτεΐνη, αλλά είναι γλυκό, το καταλαβαίνετε, αλλά και εκεί πέρα ακόμα προσπαθούμε τις περισσότερες φορές να το φτιάξουμε. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Να ρίξω λίγο λαδάκι από πάνω. Λίγο. Ίσα σε μια σταγιά, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και μας αρέσει. Και αυτό, εδώ, θα το αφήσω ανοιχτό. Ένα ανοιχτό μπουρίτο για εμένα. Επέζε, ζηλεύεις. Ζηλεύεις λίγο. Αυτό είναι με τη ρόκα, εσύ θέλεις βασιλικό, ρε φίλε. Έφαγα αυτό και να μπορέσεις να φας τα υπόλοιπα. Βασιλικό, ρε φίλε. Θα σου κάνω άλλο. Δεν έχω κοτόπουλο. Θα σου κάνω άλλα, αλήθεια. Για τα μπουρίτος με κοτόπουλο και σάλτσα πέστο, κόβουμε το κοτόπουλο σε λωρίδες και βάζουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε σε καυτό τηγάνι και ψήνουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Σβήνουμε με το χυμό λάιμ, ψήνουμε για ένα λεπτό, αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σάλτσα πέστο, σε γουδί βάζουμε το σκόρδο, τα κάσιους και χτυπάμε. Προσθέτουμε τον βασιλικό, χτυπάμε, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και χτυπάμε ώστε να αιμογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε τη γραβιέρα, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε τη σάλτσα στο τηγάνι με το κοτόπουλο και ανακατεύουμε. Για τη σύνθεση, μοιράζουμε το γιαούρτι στις πίτες, βάζουμε το κοτόπουλο με το πέστο, το αβοκάντο σε φέτες, βασιλικό και τυλίγουμε. Σερβίρουμε με τη ρόκα και ελαιόλαδο. Κατά έναν περίεργο τρόπο, μου θυμίζει πιτόγυρο, αλλά light. Για να καταλάβετε πόσο νόστιμο είναι, αλλά καμία σχέση. Ξέρω ότι αυτό που τρώω είναι θρεπτικότατο, είναι πεντανόστιμο, τίποτα δεν συγκρίνεται. Οπότε είναι μια συνταγή που θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσετε ακριβώς όπως σας έδειξα. Καλή μας όρεξη. Συνεχίζω. Επόμενη μας συνταγή, αγκινάρες με κάρι. Μία συγκλονιστική συνταγή, νομίζω ότι έχετε όλα τα υλικά στο σπίτι σας, οπότε πάμε να τα δούμε και να φτιάξουμε κατευθείαν ό,τι πιο γευστικό έχετε φάει ποτέ σε αγκινάρα. Για τις αγκινάρες με σάλτσα κάρι θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 750 γραμμάρια αγκινάρες μπαρμπαστάθης, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 20 γραμμάρια βασιλικό, 20 γραμμάρια δυόσμο, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο, 20 γραμμάρια τζίντζερ, μία πιπεριά τσίλι, μία κουταλιά της σούπας γκαρά μασάλα, 400 γραμμάρια κρέμα καρύδας, 300 γραμμάρια νερό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, κόλιανδρο, τσίλι, ρύζι μπασμάτι βρασμένο, ένα lime, τσάτνεϊ ντομάτας, γιαούρτι στραγγιστό και πάπαντομς. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τη γανάρα πάνω στη φωτιά να αρχίζει να καίει. Σε μισή ώρα από τώρα που μιλάμε, οι αγκινάρες θα είναι έτοιμες, αλήθεια σας λέω. Και πριν ξεκινήσω να κάνω την όλη διαδικασία, να κάνω κάποιες ερωτήσεις στο κοινό, στον Φώτη, στον Μίτσο, στον Μπελέση, στον Φούκο. Θέλω να σας ρωτήσω, άμα δεν βάλω κάτι κίτρινο στο κάρι μου, θα είναι κάρι? Άρα τι ονομάζεται κάρι? Πάμε να δώσουμε μία έννοια. Λοιπόν, κάρι ονομάζεται οποιοδήποτε φαγητό βρίσκεται σε ζουμί, να το πω έτσι, είναι ζουμερό, σκεφτείτε ένα κοκκινιστό, να έχει μια τέτοια σύσταση και να έχει πολλά μπαχαρικά και μυρωδικά. Εντάξει, αυτό ονομάζεται κάρι.
Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι η Κάρη είναι μόνο αυτό που έχει τη σκόνη Κάρη και δεν θέλω να το πιστεύετε αυτό. Θα προσπαθήσω πραγματικά να σας αλλάξει το μυαλό. Και σήμερα το Κάρη που θα φτιάξουμε είναι ένα πράσινο Κάρη. Ένα Κάρη μυρωδικών, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να καταλάβετε ότι όντως πρέπει να δοκιμάσετε διαφορετικά Κάρη. Μην δοκιμάσετε μόνο το ίδιο Κάρη που κάνετε χρόνια. Έχουμε μια καταπληκτική συνταγή Κάρη Κοτόπουλου βέβαια στο site. Αλλά αυτή που θα σας δείξω σήμερα είναι κάτι φανταστικό και πρέπει οπωσδήποτε να τη φτιάξετε. Λοιπόν, έχω ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Το φαγητό μας σήμερα θα είναι μοναδικό. Είναι ένα φαγητό που πραγματικά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Δηλαδή, άμα μου έλεγαν κάποιοι ότι έχω αγκινάρες στο σπίτι για να φάω, θα έλεγα OK, θα πάω να φάω. Αλλά αν μου πει κάποιος ότι έχει αγκινάρες με κάρι, το συγκεκριμένο κάρι που φτιάχνουμε σήμερα, θα έτρεχα κατευθείαν. Δηλαδή, δεν θα το σύγκρινα ούτε με πιτόγυρο, φίλε Μπελέση. Καταλαβες. Αγκινάρες με κάρι, πιτόγυρο, ο Άκης πάει προς τα εκεί. Ειλικρινά, σας προκαλώ όλους να δοκιμάσετε σήμερα. Αλήθεια σας λέω, πρώτα απ' όλα είναι μια έκρηξη γεύσεων, κάτι μοναδικό, κάτι καινούριο. Και επειδή ξέρω ότι ο Μπελέση του αρέσουν πάρα πολύ τα περίεργα, του αρέσει πάρα πολύ να γυρίζει την μπιφτέκα. Του αρέσει. Και να είναι ζουμερή. Αυτό, φίλε, θα γυρίσει την μπιφτέκα της γεύσεώς σου μια για πάντα, Μπελέση. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και αρχίζουμε να σοτάρουμε. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τις αγκινάρες μας. Εδώ. Λοιπόν, σε αυτή τη συνταγή το δύσκολο κομμάτι θα ήταν να πάρουμε αγκινάρες, να καθαρίσουμε τις αγκινάρες, να πλύνουμε τις αγκινάρες και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα ο Μπαρμπαστάτης έχει φροντίσει να το κάνει για εμάς, οπότε χρησιμοποιώ αγκινάρες Μπαρμπαστάτης που δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο και μαγειρεύονται εύκολα και απλά απευθείας από την κατάψυξη. Μία συσκευασία εδώ την ανοίγω σε περίπτωση που έχετε καθαρίσει αγκινάρες. Ξέρετε την ταλαιπωρία. Το γεγονός ότι ανοίξαμε μια συσκευασία, ρίξαμε τις αγκινάρες μέσα κατευθείαν, έχει κάνει πιο εύκολη τη συνταγή και για εσάς. Τώρα, τέλεια. Λοιπόν, άρα οι αγκινάρες μου σοτάρονται μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο και πάμε να ετοιμάσουμε το κάρι μας. Γιατί ουσιαστικά θα ετοιμάσουμε μια πάστα κάρι πράσινη, διαφορετική από όλες τις άλλες που έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, μίξερ. Ρίχνω μέσα το πράσινο κομμάτι από τα φρέσκα κρεμμυδάκια εδώ. Θα σοτάρω το άσπρο και το πράσινο θα το χρησιμοποιήσω για να κάνω το κάρι μου. Οπότε το άσπρο πάει μέσα και το πράσινο μέσα στο μιξεράκι. Θα προσθέσω μυρωδικά. Ό,τι μυρωδικά έχω στο σπίτι. Εγώ θα ρίξω βασιλικό, δυόσμο, κόριανδρο, εδώ. Τα πάνω κουτσανάκια που είναι μαλακά και τρυφερά και θα ρίξω και αυτά μέσα. Εδώ. Ό,τι δεν κάναμε πριν στο πέστο θα το κάνουμε τώρα στο κάρι μας. Γιατί το κάρι με το πέστο είναι πάρα πολύ κοντά. Και θα ρίξω μέσα και λίγο ginger. Μας αρέσει το ginger, Μπελέση? Καλό! Το κόβω ωραίες φέτες. Και το ρίχνω και αυτό μέσα στο μίξερ. Εδώ. Θέλουμε να κάνουμε λίγο πιο spicy το φαγητό μας, οπότε έχουμε μια περιά τσίλι. Και σε αυτό το τσίλι είναι μεγάλο, είναι σαν να ρίχνω δύο τσίλι μέσα. Θέλω να βγει λίγο καυτερό, ναι, το φαγητό μου θέλω να βγει καυτερό. Λοιπόν, και το τελευταίο μυρωδικό που θα ρίξω μέσα, μπαχαρικό να το πω έτσι, είναι το γκαρά μασάλα, το ξέρεις? Γκαρά μασάλα δεν ξέρω. Γκαρά μασάλα υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, είναι ένα βασικό μυρωδικό. Όπως λέμε κίμινο, όπως λέμε κανέλα, όπως λέμε θα πρέπει να βρίσκεται στο ράφι σας τον γκαρά μασάλα. Είναι ένα μείγμα ειδικών μπαχαρικών που πραγματικά τα έχει όλα. Έχω ρίξει αλάτι, έχω ρίξει πιπέρι, εδώ. Έχω ρίξει τον γκαρά μασάλα που με γκαρά μασάλα με το που ρίξουμε μέσα έχουμε πάρει ένα μίξ όλων των πραγμάτων που θέλουμε να βάλουμε. Οπότε δεν χρειάζεται να ρίξουμε άλλα μπαχαρικά. Και ουσιαστικά θα χτυπήσω όλα τα μυρωδικά μεταξύ τους προσθέτοντας λίγο λαδάκι ή νερό άμα χρειαστεί. Εδώ. Λοιπόν, το μιξεράκι μου τα χτύπησε όλα μια χαρά. Οπότε δεν θα βάλω καθόλου λάδι, δεν χρειάζεται. Οπότε θέλω να πάρω μια ωραία πάστα κάρι εδώ. Άμα το μιξεράκι σας δεν μπορεί να χτυπήσει καλά, προσθέτε λίγο λαδάκι. Βλέπετε. Όλη η μαγεία στο φαγητό μας βρίσκεται εδώ. Αυτό το μείγμα μπαχαρικών σου βγάζει μια φανταστική γεύση, ένα φανταστικό άρωμα. Και πάμε τώρα ουσιαστικά να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Όση ώρα για να χτυπήσω το μείγμα από το κάρι μου, οι αγκινάρες έχουν σουταριστεί μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο που έχουν καραμελώσει. Και θα σβήσω το τηγάνι μου με λίγο. Κοιτάξτε εδώ. Κρέμα καρύδας. Θα πάρω
με νεράκι ό,τι έχει μείνει εδώ πέρα. Μην το πετάξω. Μαρτία από το Θεό είναι. Και μαζί με την κρέμα καρύδα θα ρίξω μέσα, φίλε Μπελέση, την πάστα από το κάρι μου. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν σόκαρε την πάστα από το κάρι. Γιατί στη συγκεκριμένη συνταγή χρησιμοποιούμε μια πράσινη πάστα κάρι. Οπότε άμα τη σοκάρω θα χάσει πάρα πολύ από το χρώμα τη και δεν θέλω. Και αυτό που θέλω να πάρω είναι, κοιτάξτε εδώ, με το που ανακατεύσει θα γίνει. Το βλέπετε? Αυτό το υπέροχο φαγητό που πραγματικά με το που το βλέπεις σου ανοίγει η όρεξη, θες να δοκιμάσεις. Βάλαμε νεράκι γιατί θέλουμε λίγο να βράσουν οι αγκινάρες. Και κοιτάξτε εδώ, ένα φανταστικό φαγητό. Οπότε το μόνο που θέλω είναι να σιγοβράσουμε τώρα, όχι να βράσουμε πολύ δυνατά, ίσα-ίσα χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 20 με 30 λεπτά μέχρι που να μαλακώσουν οι αγκινάρες και να δέσει η σάλτσα μας. Μόλις δέσει η σάλτσα, τι κάνουμε, φίλε Μπελέση? Με ριζάκι? Εννοείται. Λίγο ριζάκι, λίγο πουρέ, οποιαδήποτε γαρνιτούρα θέλετε, σερβίρουμε και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Για τις αγκινάρες με σάλτσα κάρι, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο κομμένα σε κομμάτια και σοτάρουμε. Προσθέτουμε τις αγκινάρες, το άσπρο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σοτάρουμε. Στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, βάζουμε το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον βασιλικό, τον δυόσμο, τον κόλιανδρο, το τζίντζερ σε φέτες, την πιπεριά τσίλι, τον γκάρα μασάλα, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε. Σβήνουμε το τηγάνι με την κρέμα καρύδας, προσθέτουμε το νερό, την πάστα κάρι και ανακατεύουμε. Βράζουμε για 20 με 30 λεπτά και σερβίρουμε με κόλιανδρο, πιπεριά τσίλι, ρύζι, lime, τσάτνι ντομάτας, γιαούρτι και πάπαντονς. Οι αγκινάρες μου είναι έτοιμες. Μα κοιτάξτε εδώ φαγητό. Σε αυτό το σημείο, το μόνο που θέλω να αλλάξετε είναι το αλάτι και το πιπέρι, γιατί όντως βάλαμε μόνο αλάτι πιπέρι μέσα στο κάρι, οπότε μπορεί να χρειαστεί μόνο αλάτι πιπέρι. Θέλω να δείτε την υπέροχη σάλτσα που έχουμε πετύχει. Κοιτάξτε εδώ. Όλα τα κάρι, να θυμάστε ότι γενικά δεν χρειάζονται ποτέ αλεύρι ή οποιοδήποτε πυκτικό για να πήξουν. Γιατί τι γίνεται, συνήθως τα μπαχαρικά που βάζουμε μέσα λειτουργούν σαν πυκτικό, σαν αλεύρι ή σαν κορνφλάουρ. Για να δοκιμάσω να δω, άμα χρειάζεται λίγο αλάτι και πιπέρι. Okay. Αλλά συγγνώμη, πριν σερβίρω θέλω έτσι να βάλω μία στην άκρη, εδώ, καίει, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί αυτό το φαγητό, σας λέω ξανά ότι έχει μία συγκεκριμένη φιλοσοφία, ότι πρέπει να είναι καυτερό και να έχεις όλα τα υπόλοιπα δίπλα σου για να το συνδυάσεις και να σβήσεις αυτή την καψάδα που έχουνε και ουσιαστικά να ισορροπήσεις το φαγητό σου και να παίξεις με το φαγητό σου. Οπότε θα μου επιτρέψετε να δοκιμάσω λίγο ακόμα, γιατί το λατρεύω αυτό το φαγητό και λατρεύω τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε την αγκινάρα πραγματικά. Οπότε η αγκινάρα είναι από τα λίγα λαχανικά που όντως σου δίνουν την αίσθηση ότι τρως κρέας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τρώω κοτόπουλο, νομίζω ότι τρώω χοιρινό, νομίζω ότι τρώω πραγματικά κρέας και τρώω λαχανικό. Και έτσι όπως κάναμε τη σάλτσα είναι κάτι φανταστικό. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάρω, να βάλω τις αγκινάρες μου εδώ, να ρίξω λίγο φρέσκο κόριανδρο, λίγο τσίλι. Τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σε αυτή τη συνταγή? Ριζάκι. Οπωσδήποτε. Κοίτα εδώ. Τι άλλο χρειάζεται αυτή τη συνταγή, φίλε Μπελέση? Λάιμ. Ναι, δεν έχουμε βάλει καθόλου οξύτητα στις αγκινάρες μας και οι αγκινάρες τι χρειάζονται πάντα? Οπωσδήποτε λίγο οξύτητα. Εδώ. Ξαναλέω ότι το φαγητό, όταν κάνουμε ένα κάρι, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δημιουργούμε μια ωραία εμπειρία για όλους. Και η εμπειρία είναι αυτή. Σύμφωνα με τα μαθήματα που σου έχω δώσει, Μπελέση, τι άλλο χρειάζεται ένα κάρι για να είναι ολοκληρωμένο? Θέλω το τσάτνεϊ μου, γιατί πάντα χρειαζόμαστε για ένα κάρι ένα ωραίο τσάτνεϊ. Εδώ. Τι τσάτνεϊ είναι αυτό? Αγόρι μου, Δημήτρης, εδώ πέρα, παιδιά. Είναι τσάτνεϊ ντομάτας. Βγαίνει πάρα πολύ. Ελληνική γιαουρτάδα, ωραία. Κοίτα εδώ. Πιαταλάρα. Και... Και τα υπέροχα παπαντόνς, όπως τα λέει ο Μπελέσης, ο Παπαντώνης, είναι τα παπαντόνς. Και
Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι η εμπειρία που θέλουμε να δούμε σε ένα ωραίο κάρι. Αυτή είναι η συνταγή. Όταν δοκιμάσετε συνδυαστικά τα πάντα θα καταλάβετε ακριβώς σας λέω, γιατί είναι εμπειρία. Πήραμε λίγο παπαντόμ, λίγο αγκινάρα, λίγο ριζάκι και ουσιαστικά φτιάξαμε ένα vegetarian γεύμα, γιατί είναι vegetarian αλλά δεν το έχει καταλάβει κανείς. Πραγματικά με το τίποτα. Καλή μας όρεξη. Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Αυτό το γλυκό τα έχει όλα. Να δώσω στοιχεία, Μπελέση. Πάμε. Έχει τραγανό φύλλο με ζάχαρη και βούτυρο. Έχει σοκολάτα. Έχει καραμέλα. Έχει φιστίκια. Έχει μπισκότα. 5 είπα τώρα. Να δώσω κι άλλα. Είναι και στριφτό. Και μόλις εδώ θα κάνει κράτσα κρούτσα. Είσαι έτοιμος? Πάμε να δούμε τα υλικά μας και σας υπόσχομαι ότι σε 5 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε θα είναι μέσα στο φούρνο. Για τη στριφτή σοκολατόπιτα με καραμέλα θα χρειαστούμε για τη γέμιση 50 γραμμάρια φιστίκια αλατισμένα, 150 γραμμάρια μπισκότα, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, ένα αυγό μεσαίο, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μία πρέζα αλάτι και 340 γραμμάρια κουβερτούρα καραμέλα Nestlé Dessert. Για τη σύνθεση, 200 γραμμάρια φύλλα κρούστας για γλυκά, 70 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια σάλτσα καραμέλας και 100 γραμμάρια κουβερτούρα καραμέλα Nestlé Dessert. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη. Πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε την σοκολατοπιτά μας, πρέπει να ετοιμάσουμε τη γέμισή μας. Γιατί η γέμιση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα πάρω το γουδί και ουσιαστικά θα σπάσω λίγο τα φιστίκια μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα φιστίκια γιατί με την καραμέλα κάνουν καταπληκτικό συνδυασμό. Φιστίκι και καραμέλα είναι ένας συνδυασμός άχαστος, Μπελέση. Σωστά. Λοιπόν, οπότε σπάω τα φιστικάκια μου εδώ. Βέβαια, άμα δεν έχουμε φιστίκια και έχουμε οποιοδήποτε άλλο ξηροκακό, εννοείται πως μπορούμε να βάλουμε. Έχω και λίγα μπισκοτάκια. Και αυτά θα τα σπάσω, αλλά δεν θέλω να γίνουν τελείως γιώμα. Θέλω να υπάρχουν κάποια κομμάτια και κάποια να σπάσουν. Τα μπισκότα που θα χρησιμοποιήσεις θα είναι τα μπισκότα που έχεις στο σπίτι. Ό,τι έχεις leftover, γιατί ο Μπελέση έχει μια μικρή κορούλα, είμαι σίγουρος πως τρώει πάρα πολλά μπισκότα, σωστά. Έχετε ανοιγμένες γύρω στις 10 συσκευασίες μπισκότα και όλες είναι τυλιγμένες με μεμβράνη. Οπότε θα πάρεις ό,τι μπισκοτάκι σου έχει περισσέψει και θα το βάλεις σε αυτή τη συνταγή. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, θα προσθέσω το βούτυρό μου. Ένα αυγό, λίγο βανίλια, μία πρέζα αλατάκι και πάμε για το τελευταίο μας υλικό. Θα προσθέσουμε ένα φανταστικό υλικό που ουσιαστικά δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Θα προσθέσουμε κουβερτούρα Nestlé Dessert καραμέλα. Φανταστείτε ότι παίρνουμε την κλασική Nestlé Dessert και έχει επίγευση καραμέλας μέσα. Είναι μια γεύση μοναδική, μια κουβερτούρα συγκλονιστική, ένας φίνος και ισορροπημένος συνδυασμός σοκολάτας γάλακτος και καραμέλας. Και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε. Λοιπόν, δύο συσκευασίες θέλουμε. Μην κάνετε το λάθος όταν ανοίξετε και δοκιμάσετε. Με το που αρχίζει να δοκιμάσεις καταλαβαίνεις την καραμέλα και ο συνδυασμός σοκολάτα καραμέλα είναι ένας συνδυασμός φανταστικός και λες, Παναγία μου, τι τρώω. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Το κακό της υπόθεσης είναι ότι ενώ φτιάχνουμε τη συνταγή θέλουμε να φάμε όλη τη σοκολάτα, οπότε μην το κάνετε. Τη χρειαζόμαστε την κουβερτούρα μας για να φτιάξουμε τη συνταγή. Οπότε σπάω την κουβερτούρα μου μέσα, εδώ. Το κανονικό θα ήταν στη συνταγή να δώσω τρεις συσκευασίες κουβερτούρα, γιατί τη μία θα τη φάτε. Αλλά εντάξει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω κόψει μεγάλα κομμάτια τη μία και την άλλη θα την ψιλοκόψω. Πάλι για διαφορετικές υφές. Θέλω, καθώς τρώω στο τέλος τη στριφτή σοκολατοπιτά μου, να έχει διαφορετικές υφές. Η μία θα λιώσει τελείως, η άλλη θα μείνει κομμάτια. Οπότε παίρνω ένα μαχαίρι, εδώ. Έχω κάνει κάτι δύσκολο στο ραμπελέσι. Όχι. Ένα μπολ χρησιμοποίησα, ούτε καν μίξερ δεν έβγαλα. Το έκανα στο γουδί για να μην λες ότι χρησιμοποιώ πολλά σκεύρι στην Μπελέση. Λοιπόν, μέσα κι αυτή. Τέλεια. Λοιπόν, φύλλο κρούστας. Θα
Τα πράγματα είναι απλά και πάρα πολύ εύκολα. Στην αρχή δεν κάνει καμία παρατήρηση, Ερμπελέ. Δεν έπρεπε να ανακατέψει τα υλικά τη γέμιση. Όχι, θα αφήνω στην κρίση του. Λοιπόν, ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Είσαι ίσα. Έχουμε βάλει ένα αυγουλάκι για να κρατήσει τη σύσταση. Το αυγό δεν είναι απαραίτητο στη συνταγή. Αν θέλετε, δεν το βάζετε. Μπορείτε να την κάνετε τη συνταγή και χωρίς αυγό. Απλά εμένα μου δίνει πιο δεμένο αποτέλεσμα σε περίπτωση που θέλω να φάω τη σοκολατόπιτα και κρύα και ζεστή. Άμα δεν βάλουμε αυγό, κρύα είναι πιο δεμένη. Λοιπόν, θέλω μια συσκευασία φιλοκρούστας εδώ. Πάρετε ένα καλό φιλοκρούστας. Και αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνουμε φιλαράκια, ένα φύλλο. Πρέπει να είστε γρήγοροι γιατί ανοίξαμε τα φύλλα μας, οπότε θα αρχίσουν να ξεραίνονται. Δύο. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι, Μπελέ. Με βλέπεις πόσο γρήγορος είμαι. Βλέπω. Τρία φιλαράκια. Έχω κάνει κάτι εύκολο ή δύσκολο ως τώρα. Είναι πολύ εύκολο. Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε ένα μακρύτερο φύλλο κρούστας. Και έχουμε πετύχει ένα πολύ μακρύ φύλλο κρούστας. Το βλέπεις εδώ πέρα. Λοιπόν, βουτυράκι. Πασπαλιζέ όμως, για να μην δυσκολευόμαστε. Ραντίζουμε καλά εδώ. Λίγο ζαχαρίτσα. Και δεν θέλω να το παρακάνετε στο βούτυρο. Θέλουμε να βγει ωραίο το γλυκό μας. Το βούτυρο το ρίχνουμε για να καραμελώσει μαζί με τη ζάχαρη. Στη ζάχαρη θα το παρακάνετε λίγο. Βάλτε ζάχαρη, τσάρα να κάνει κρούτσου κρούτσου. Λοιπόν, πάμε άλλη μια στρώση. Ένα. Δύο. Τρία. Εδώ είμαστε. Πασπαλίζουμε το βουτυράκι μας. Εγώ περισσότερο πάντα όταν κάνω έτσι συνταγές με φιλοκρούστας φροντίζω να πάει στις άκρες. Γιατί τις άκρες αφήνουμε παραμελημένες. Το κέντρο πάντα είναι μια χαρά. Βλέπετε, δεν βάζουμε πολύ. Και ζαχαρίτσα. Άρα το λοιπόν αυτό εδώ. Σιγά μωρέ, τι ρίχνω. Ζάχαρη. Ζάχαρη είναι, δεν είναι. Να πάω και άλλη μια στρώση. Και δεν βάζεις. Θα βάλω τρία για να φροντίσω να μην φύγει η γέμιση με τίποτα. Ένα, δύο, τρία. Νομίζω πως είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται να βάλω κάτι άλλο. Λοιπόν, και ζαχαρίτσα και ήρθε η ώρα για τη γέμιση. Πάω όπως βλέπεις πάρα πολύ επαγγελματικά. Βλέπετε πως το κάνω. Γυρνάω ανάπαιδα το χέρι μου γιατί, για να έχει ωραία πλάνα ο Μίτσος. Ενώ κανονικά θα το έκανα έτσι και δεν θα είχε κανένα πλάνο, το βλέπετε. Τίποτα, ναι. Ναι, αλλά έχεις καταλάβει ότι εδώ πέρα έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που έχει κάνει διατριβή στο τηλεμαγείρεμα και νομίζω ότι είναι ασυναγώνιστος. Σωστά, φίλε. Ε? Αυτό βλέπουμε. Τον αφρό της θάλασσας. Λοιπόν, φροντίστε να βάλετε λίγο στις άκρες παραπάνω. Καθώς θα λιώνει μέσα η κουβερτούρα, θα πάει παντού. Θα αρχίσουμε να τυλίγουμε εδώ. Θα δούμε τελικά ότι είναι αρκετή η γέμιση και ότι θα κάνουμε ένα ωραίο γλυκό. Και κοίτα εδώ, κοίτα και εδώ. Πώς φαίνεται? Παπάτσικο. Πονάκου, τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο γύρισμα. Θα σπάσει, μάλλον, αλλά αν είμαστε προσεκτικοί μπορεί και να μην σπάσει. Ως τώρα θα πάω καλά. Κοίτα εδώ, Μπελέση. Πολύ ωραίο. Δεν το σφίγγουμε πάρα πολύ γιατί θα σπάσει. Αφήνουμε εδώ. Το βλέπεις? Το σπάσα λίγο. Αλλά το κρύβουμε το χέρι μου. Το βλέπεις. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, λίγο βουτυράκι από πάνω. Αλλά και να σπάσει δεν πειράζει. Η γέμιση δεν μπορεί να πάει πουθενά γιατί έχουμε βάλει μέσα το μπισκότο. Το μπισκότο έχει μπει για συγκεκριμένο λόγο. Για να μην πάει πουθενά η γέμιση. Αν είμαστε γρήγοροι, εδώ πέρα με καθυστέρησαν τώρα και στεγνώσαν τα φύλλα. Γι' αυτό χρειάζεται και λίγο γέμιση, φίλε Μπελέση. Το πιάσες. Άμα βάζαμε περισσότερο, τι θα γινότανε? Θα σπάγε πάλι. Πάλι είπες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του φούρνου. 170 βαθμούς για μία ωρίτσα, ψηλά ψηλά ισχάρα, να γίνει υπερτραγανό, να καραμελώσει, να γίνει σεξι, να γίνει τέλειο. Σε πόση ώρα το φτιάξαμε? 10 λεπτά. 5 βρε σου λέω να πεις. 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά το φτιάξαμε. 5 λεπτά. Μόλις θα χρειαστείτε για να φτιάξετε αυτό το υπέροχο γλυκό. Λοιπόν, με το που βγει, θα αφήσω λίγο να κρυώσει ή το θέλετε ζεστό? Ζεστό. Ωραία, το φάμε ζεστό. Με το που βγει, θα σερβίρουμε και θα γίνει χαμός. Για την στριφτή σοκολατόπιτα με καραμέλα, σε ένα γουδί βάζουμε τα φιστίκια, τα σπάμε και τα μεταφέρουμε σε μπολ. Βάζουμε τα μπισκότα και τα σπάμε. Τα μεταφέρουμε στο μπολ με τα φιστίκια,
Προσθέτουμε το βούτυρο, το αυγό, τη βανίλια, αλάτι, την μία κουβερτούρα σε κομμάτια και την άλλη ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σύνθεση, απλώνουμε τρία φύλλα, ραντίζουμε με το 1/4 από το βούτυρο, πασπαλίζουμε με το 1/4 από τη ζάχαρη και καλύπτουμε με άλλα τρία φύλλα. Ραντίζουμε με βούτυρο, ζάχαρη και καλύπτουμε με τα τελευταία τρία φύλλα. Απλώνουμε τη γέμιση κατά μήκος της μεγάλης πλευράς και τυλίγουμε σε ρολό. Τυλίγουμε σε σαλιγκάρι και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ραντίζουμε με το υπόλοιπο βούτυρο, πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη ζάχαρη, ψήνουμε, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Απλώνουμε τη σάλτσα καραμέλας, την κουβερτούρα λιωμένη και σερβίρουμε με ζάχαρη άχνη. Και η σοκολατόπιτά μου είναι έτοιμη, και όπως υποσχέθηκα στο φίλο μου τον Μίτσο, γιατί ό,τι περισσέψει θα το πάρει σπίτι του. Κοίτα εδώ από κάτω τι έχει γίνει. Βλέπεις, ε? Oh. Αναστάναξες, έτσι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα κόψω ωραία κομμάτια. Ακούστε. Όπου πάνε. Βλέπετε τι γίνεται εδώ μέσα, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Κοίτα εδώ. Εντάξει, θέλω να κρατήσω το σχήμα για να δείξουμε ότι κάνουμε μία στριφτή, αλλά ήταν που η γέμιση δεν ήταν αρκετή. Ε, άρχισαν οι αναστεναγμοί το κούρουγλου. Ε, λοιπόν, καραμέλα. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε δικιά σας καραμέλα, έχουμε συνταγή στο site και βίντεο στο YouTube. Να το λυπηθώ ή να ρίξω κι άλλο? Μην το λυπηθείς. Δεν το λυπάμαι, αγόρι μου, για σένα δουλεύω. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε την απόλυτη αντίθεση. Nestlé Dessert καραμέλα. Και έφυγε. Τι έχεις κάνει τώρα, ρε Άγγι. Ε? Τι έχεις κάνει τώρα. Πες ωραία πράγματα να ακούω, να χαίρομαι. Τι κολλασμένο. Όχι, πρέπει να λες τώρα. Είσαι φανταστικός, είσαι τρομερός. Τέτοια πρέπει να λες. Είσαι τρομερός. Είσαι φανταστικός. Είσαι φανταστικός. Το λιγουρεύεσαι. Λιγουρεύεσαι. Εντάξει τώρα. Την ελιά είναι αυτή. Λοιπόν, το κρούγλου. Από μένα, δώρο στη γυναίκα σου. Εντάξει, αγόρι μου. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Δεν ακούγεται έτσι. Καταλαβαίνεις. Είναι άξια πραγματικά και ήρωας που έχει έναν άνθρωπο σαν και σένα δίπλα σου. Δεν ήταν καλό αυτό που είπα για εσένα, που θες να κάνεις κοντινό. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, το καλύτερο γλυκό που μπορείτε να κάνετε σε 5 λεπτά, σας το υπόσχομαι. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το σημερινό μας επεισόδιο. Σας υποσχέθηκα τρεις συνταγές με twist και τρεις συνταγές με twist σας παρέδωσα. Ξεκινήσαμε με αυτά τα υπέροχα μεσογειακά μπουρίτος με κοτόπουλο και πέστο. Συνεχίσαμε με αγκινάρες κάρι, πάρα πολύ νόστιμες, πάρα πολύ θρεπτικές και πάρα πολύ εξωτικές. Και για το λες ένα γλυκό που μόλις σε 5 λεπτάκια μπήκε μέσα στο φούρνο και έχετε μια συγκλονιστική εμπειρία. Μια σοκολατόπιτα στριφογυριστή με καραμέλα και σοκολάτα. Παναγία μου! Και οι τρεις συνταγές βρίσκονται αναλυτικά στο site μας, axpetrezix.com. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, το καλύτερο κανάλι YouTube που υπάρχει στην Ελλάδα, και βέβαια follow σε όλα τα social media μας. Σε περίπτωση που σας λείπει κάτι στην κουζίνα σας, μπείτε στο e-shop μας για να σας έρθει κατευθείαν στο σπίτι. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Αφήνω γαρτί! Εγώ θα το έβγαζα. Ωραία. Επειδή όμως ο σκηνοθέτης αποφασίζει, είπε να το αφήσω. Σε πειράζει? Τι θα έλεγες, θα χάσει τη δουλίτσα σου? Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε. Βέβαια και οι συνταγές μου είναι άχαστες, οπότε καλή κουβερτούρα. Άκης Πιτρετζίκης, συνταγή άχαστη. Μπελέση, πες το. Άχαστη. Μπράβο.